βραδιά που προκλήθηκε σε παραλιακή ταβέρνα έχασαν τη ζωή τους τρεις γυναίκες. Η πυρκαγιά πιθανότατα, και λέω πιθανότατα γιατί ακόμα τα αίτια διερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, πιθανότατα λοιπόν προήλθε από διαρροή φιάλης υγραερίου ή προπανίου. Αυτό θα το δείξει η έρευνα στη συνέχεια. Έγινε λοιπόν, προκλήθηκε πυρκαγιά. Οι εργαζόμενες εκείνη την ώρα, η γυναίκα του ιδιοκτήτη και οι άλλες δύο εργαζόμενες βρίσκονταν στην κουζίνα. Η φωτιά εκδηλώθηκε αμέσως. Δεν έγινε έκρηξη όπως είχαμε μεταδώσει τα πρώτα στοιχεία. Νωρίτερα ήταν εδώ ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτας που επιλαμβάνεται του θέματος, ο κύριος Γιοργανάς, και μας εξήγησε ακριβώς ότι ειδοποιήθηκαν για πυρκαγιά όταν ήρθαν, βρήκαν μικρές εστίες φωτιάς. Εκείνο που ουσιαστικά έσωσε την κατάσταση και δεν είχαμε περισσότερα θύματα ήταν ότι ο εξαερισμός του καταστήματος τράβηξε τις φλόγες προς το ταβάνι. Άρα λοιπόν δεν επεκτάθηκε γρήγορα η φωτιά προς την αίθουσα όπου βρισκόταν ο κόσμος. Εκείνη την ώρα βεβαίως περίπου 10 με 15 άτομα βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς ήταν σχετικά νωρίς, ήταν 9 η ώρα το βράδυ, και έτσι δεν είχαμε περισσότερα θύματα ή έστω τραυματισμούς. Από την πυρκαγιά, στην προσπάθειά του να προχωρήσει σε κατάσβεση, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τραυματίστηκε ελαφρά, φέρει ελαφρά εγκάβματα, νοσηλεύεται και εκείνος βεβαίως στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως είναι η κατάστασή του, είναι σε κατάσταση σοκ. Οι τρεις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους είναι μία 53χρονη που ήταν η σύζυγος του ιδιοκτήτη, μία 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, και μία 50χρονη ακόμα. Ελαφρότερα τραυματίστηκε και μία 27χρονη που ήταν σερβιτόρα στο κατάστημα, αλλά θεωρούνται τα τραύματά της επιπόλαια εγκάβματα. Τώρα, να σας δείξω εδώ στην πίσω πλευρά που βλέπετε, είναι ο χώρος της κουζίνας, εδώ εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και υπάρχει μία τρύπα στον τοίχο, όπου ο ιδιοκτήτης στην προσπάθειά του, καθώς δεν μπορούσε να προσεγγίσει να σπάσει την πόρτα γιατί ήταν φλόγες εκείνη την ώρα παντού στην κουζίνα, ο ιδιοκτήτης λοιπόν στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τις γυναίκες ξεκίνησε να σπάει την πόρτα με μια βαριοπούλα που βλέπετε, τον τοίχο συγγνώμη, με μια βαριοπούλα που βλέπετε εδώ. Δεν τα κατάφερε βεβαίως να τις απεγκλωβίσει. Οι σωροί των γυναικών διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Είχε διαπιστωθεί έτσι και αλλιώς από την πρώτη στιγμή, δεν είχαν ίχνη ζωής. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε. Μια πραγματικά μεγάλη τραγωδία, και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τι είπε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Καλαμάτα. Τα αίτια από πού προκλήθηκε η πυρκαγιά ερευνούνται αυτή τη στιγμή από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Θα σας πω και αυτό. Η πρώτη εκτίμηση λέει, με κάθε επιφύλαξη, προσπάθησε να γίνει αλλαγή η αντικατάσταση φιαλών υγραερίου, που για άγνωστο λόγο αυτή τη στιγμή και άγνωστα αίτια υπήρξε διαρροή, και λόγω που γινόταν στο χώρο της κουζίνας και υπήρχαν εστίες με φωτιές, με τηγάνια και με αυτά, δημιουργήθηκε ανάφλεξη. Η ανάφλεξη δημιούργησε την πυρκαγιά και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε έκρηξη. Δεν υπήρχε έκρηξη. Αν υπήρχε έκρηξη, παιδιά, δεν θα υπήρχε το κτίριο. Νέες εντάσεις στο πολιτικό.